είχαμε την ιδέα μαζί με τους άλλους εγκλημάτους, προκειμένου την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, να την κάνουμε εβδομάδα περιβάλλοντος. Εγώ και οι αντιδήματοι συνεργάτες διοργανώσαμε αυτό, είδαμε σε μια δράση με τα ποδήλατα. Σήμερα κάνουμε αυτή τη δράση για την ανακύκλωση και νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα η οποία θα έχει μόνο αφιέρωμα στο περιβάλλον και μόνο γιατί τώρα αυτό που βλέπουμε, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά που συμβαίνουν, χρειάζεται να προσέξουμε περισσότερο το περιβάλλον. Ακριβώς, η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο συστηματικοί με την ανακύκλωση, γιατί η ανακύκλωση χρειάζεται και σύστημα και οργάνωση που θα πρέπει να ξεκινάει από τα σχολεία και από τα σπίτια μας. Καθημερινά βλέπουμε τους κάτους να μας καλάνε διάφοροι συμπολίτες στην ανακύκλωση, θα πρέπει πια να είμαστε πιο αυστηροί και θα πρέπει πια να πάμε σε ένα άλλο είδος ανακύκλωση, ανακύκλωση στη βάση και σε διαχωρισμό. Να ξεχωρίζουμε το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο, το γυαλί για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Μπελούκα, βλέπουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο σήμερα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά. Πόσο συμμετείχαν περίπου σε όλο αυτό? 44 σχολεία συμμετείχαν στο Δήμο μας, σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν από την προηγούμενη δημοτική αρχή και τον αντιδήμαρχο Καθαριώτα τον Γιώργο τον Βάρδα. Συνεχίζουμε εμείς αυτό που παραλάβαμε, το αναβαθμίζουμε και κάθε μέρα θα το αναβαθμίζουμε περισσότερο προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα παιδιά μας και τους γονείς και τα σπίτια και την ανακύκλωση. Τα σχολεία επιτέλους ανοίγονται στην κοινωνία, αφουρκράζονται τα θέματα της κοινωνίας, παρέχουν βιωματική μάθηση στους μαθητές. Και από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν προκειμένου να διεξαχθούν οι δραστηριότητες αυτής της εβδομάδας περιβάλλοντος. Να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς μας, τους διευθυντές των σχολικών μας μονάδων, τα ίδια τα παιδιά για την συμμετοχή τους. Είμαστε πλέον σήμερα πολύ πιο αισιόδοξοι για τη νέα γενιά όταν τη βλέπουμε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το κρίσιμο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και θα ενταθεί από τη νέα σχολική χρονιά παράλληλα με την ένταση και τη διόγκωση του προβλήματος στο οποίο αναφερόμαστε. Δεν τα πάμε καλά τοπικά με την ανακύκλωση. Και η μόνη ευκαιρία είναι η κουλτούρα της ανακύκλωσης να περάσει πλέον από τους μαθητές, τους γονείς και όχι το αντίστροφο. Επομένως έχουμε βρει την φόρμουλα και νομίζω θα τα πάμε πάρα πολύ καλά το επόμενο διάστημα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή και παραγωγική χρονιά νομίζω, χωρίς κενά, χωρίς προβλήματα στις σχολικές μας μονάδες, με πολύ καλή στελέχωση, με εισαγωγή καινοτομιών όπως είναι η μέντορας, ο ενδοσχολικός συντονιστής, τα σχέδια δράσης, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και βέβαια η εξέλιξη της διαδικασίας της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μας, μια διαδικασία η οποία τρέχει με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς στην περιοχή μας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε τώρα η νέα δημοτική αρχή. Όντως είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε περίπου πριν 7-8 μήνες περίπου. Το είχαμε ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί η σύμβαση, είχε ξεκινήσει πολύ πιο παλιά. Έχω πει κι άλλες φορές ότι θα μπορούσαμε την προηγούμενη περίοδο να έχουμε κάνει πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να κάνουμε περισσότερα, όμως και αυτά που γίνανε νομίζω ότι είναι αρκετά και σήμερα αισθάνομαι έτσι μια ειδική ικανοποίηση που υλοποιείται και φτάνουμε στο σημείο της βράβευσης αυτής της προσπάθειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επειδή μου δίνεται και ευκαιρία και δεν το έχω κάνει μετά από την αποχώρησή μου, όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν όλο αυτό το καιρό που είμαι εκεί, την κυρία Δεμέτζου, τους δασκάλους, τα παιδιά, την εταιρεία Cradle Designing που είχαμε μια άψογη συνεργασία. Να ευχαριστήσω επίσης τη νέα δημοτική αρχή που συνεχίζει αυτή την προσπάθεια που έχουμε να συνεχιστεί και να αντιστοιχθεί ακόμα περισσότερο. Και επίσης να ευχηθώ και στον νέο αντιδήμαρχο καλή δύναμη σε όλη αυτή την προσπάθεια και ό,τι καλύτερο. Η νέα γενιά έχουν αρχίσει ήδη και φαίνονται τα δείγματα της προσπάθειας που γίνεται και αυτά τα παιδιά πρέπει να μεταφέρουν και σε εμάς τους μεγάλους το ποιο είναι το σωστό και το κάνουν, είμαι σίγουρος ότι το κάνουν, ότι το έχω δει στην πράξη και εύχομαι να, ξανά να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ο Δήμος προφανώς για υποστήριξη στο όλο πρόγραμμα, αλλά και την ένταξη. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν με τη συνεργασία του Δήμου της εταιρείας ανακύκλωσης των σχολείων του Δήμου της. Υπό την επίγραψη και τους
συντονισμό μου, καθώς και τις παλιές στεφανάκες του παιδευτικού, που είναι διευθύντρια σχολείου και μέλος της Επιτροπής Καθαριότητας του Δήμου, της Διευθύντριας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Μαρία Τεμπέλη και 48 δημοτικών σχολείων και εικασίων του Δήμου μας.